Γιώργος, ένα παιδί στην τρίτη δημοτικού. Τα άλλα παιδιά θειασόντες της έννοιας του κανονικού. Δεχόταν τα χλεβαστικά σχολιά των συμμαθητών του εξαιτίας του ασυνήθιστου σχήματος των αυτιών του. Επειδή ήταν μητερά σαν αυτά των ξωτικών, έτρωγε πέτρες και βρισκές από 5 χρονών. Φιλίες ποτέ δεν έπιασε λόγω της εμφάνισής του, και εκτός αυτού έτρωγε ξύλο από τους αλκοολικούς γονείς του, που πίστευαν πως μια τέτοια μορφή ασθένειας ήταν κατάρα από το Θεό για το όνομα της οικογένειας. Τερατογένεση, τροπή και πού λεφτά για πλαστικές. Η αγάπη των γονιών του ήταν φρυσίδι και φωνές. Ο Γιώργος με ένα καπέλο κάλυπτε τον πόνο, με κουκούλες και μεγάλα ακουστικά τριγυρνούσε μόνο. Αγνός, ευγενικός και πάντα χαμογελαστός, τον κυνηγούσαν, τον έδερναν γιατί ήταν διαφορετικός. Μια μέρα αποφάσισε να μην πάει σχολείο. Τότε ανακάλυψε πως τα αυτιά του ήταν εργαλείο. Ακούγε πράγματα σε τεράστια εμβέλεια με λεπτομέρεια, σαν να κτίνες γη σε ακουστική περιφέρεια. Με τον καιρό εξασκούσε το χάρισμα της ακοής του, με πειθαρχία στις πολλές ώρες της σιωπής του. Η κακία των γύρω ανθρώπων ήταν η καθημερινότητα, μα δεν τον έπαιρνε από κάτω για τη δική του αρνητικότητα. Και όταν κόντευε να φτάσει στη ψυχική ρογμή, μια μέρα όλα άλλαξαν μέσα σε μια στιγμή. Ο Γιώργος οραματίστηκε διαστημόπλοια που πλησίαζαν. Το ήξερε, τα άκουγε, οι αισθήσεις του αφηνίαζαν. Προειδοποίησε για την επερχόμενη καταστροφή τους άλλους, μα εκείνοι απαντούσαν με χλεβασμούς μεγάλους. Μα εν τέλει από το διάστημα αντλούσε την καταγωγή του και έφυγε με τους εξωγήινους αφού ανατείναξαν την άλλοτη γη του.